Σε μια συνεδρία που διήρκησε πάνω από 3 ώρες με αρκετή ένταση και διαφωνίες, ο Χάρης Γεωργιάδης κλήθηκε και έδωσε απαντήσεις στο επίμαχο θέμα της δωρεάν παραχώρησης μετοχών σε πελάτες του συνεργατισμού. Ξεκαθάρισε ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για προσέλκυση επενδυτή και μετά θα παραχωρηθούν μετοχές σε πελάτες του. Αποτελεί απέτηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού είναι πως ξεκινώντας από τον επόμενο χρόνο και μέχρι το 2020 θα υπάρξουν αυξήσεις κεφαλαίου, έκδοση δηλαδή καινούργιων μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν σε διάφορους ενδιαφερόμενους επενδυτές και με αυτόν τον τρόπο προφανώς το ποσοστό της συμμετοχής του κράτους που σήμερα είναι στο 100% θα περιοριστεί κάτω από το 25%. Και κατάστησε σαφές ότι η αύξηση κεφαλαίου θα προηγηθεί μεν, αλλά δεν αναιρεί ούτε θα καθυστερήσει την υλοποίηση της κυβερνητικής απόφασης. Μία θέση την οποία η ελεγκτική υπηρεσία εξακολουθεί να θεωρεί λανθασμένη και παράνομη. Η επιλογή του Χαρίζο δεν είναι στις επιλογές μας. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι παράνομη και λανθασμένη. Έπρεπε να ζητήσει τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τόνοι ανέβηκαν μετά από την αντιπαράθεση του Υπουργού Οικονομικών και του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων Θεοφάνη Θεοφάνους. Για την απόφαση του Υπουργικού το είδα από τις εφημερίδες. Πέστε μου αν τηρήθηκαν οι όροι και δεσμεύσεις που έθεσε η Επιτροπή. Είναι ασέβεια προς το θεσμό. Είμαι αξιωματούχος του κράτους και απαιτώ σεβασμό. Δεν είμαι καραγκιόζης. Αν ενοχλείται ο έφορος γιατί λάβαμε τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πρόβλημα του. Αν νομίζει επίσης ότι διαφωνεί με τις ενέργειές μας, ας ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει ανάλογη απάντηση. Αυτή η απαξιωτική συμπεριφορά προς θεσμούς και αξιωματούχους είναι έναν σύνηθες φαινόμενο των κυβερνών. Το κράτος έχει μετατραπεί σε Άγιο Βασίλειο. Δηλαδή διανέμει περιουσιακά στοιχεία κατά τον τόπο. Όλοι αυτοί οι φορείς, πολύ σημαντικοί, φαίνεται να έχουν επιφυλάξεις και απόψεις για το ζήτημα της παραχώρησης της δωρεάν παραχώρησης των μετοχών του συνεργατισμού. Με το κυβερνών κόμμα να κάνει λόγο για αυτοσυγκράτηση σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι λέμε, για το τι μηνύματα στέλνουμε για μια τράπεζα όπως είναι σήμερα ο συνεργατισμός. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα.